Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουν ξεκινήσει από πριν το καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι, οι εργασίες για την ανάπλαση του Φαλιρικού Δέλτα. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ γιατί έχουν πάρει μια μορφή την οποία μπορούμε να δείξουμε και να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει. Είμαι μαζί με τον κύριο Χρήστο Καπάτα, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης νοτίου τομέα και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Εγώ πριν απ' όλα θα πω ότι αυτή τη στιγμή πατάω πάνω στην καινούργια Ποσειδόνος, αυτή που θα παραδοθεί το 19, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι το σημείο όπου όταν θα τελειώσει το έργο, εδώ θα είναι ο δρόμος που θα ενώνει την Εθνική Οδό με την Συγκρού. Επειδή κάποιοι μπορεί να μην θυμούνται ή να μην γνωρίζουν καθόλου το θέμα και τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στο Φαλιρικό Δέλτα, να πούμε ότι καταρχήν η περιοχή έχει πληγεί πολλές φορές στο παρελθόν από πλημμύρες και μάλιστα από μεγάλες πλημμύρες. Τελευταία νομίζω ήταν πριν από 3 χρόνια. Ναι, είχαμε τότε μικρότερα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά οι τελευταίες δεκαετίες, ξέρει ο κόσμος, έχουν τραβήξει πολλά εδώ. Μιλάμε για 160.000 περίπου κατοίκους, οι οποίοι ζουν με το φόβο των πλημμυρικών φαινομένων. Άρα ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθούν κάτω από την Ποσειδόνους που ήδη υπάρχει και που σε κάποιο διάστημα δεν θα υπάρχει πια, τα αντιπλημμυρικά έργα. Βεβαίως. Και εδώ να έχουμε την καινούργια Ποσειδόνους. Ναι, μετατοπίζεται δηλαδή η λεωφόρος Ποσειδόνους. Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι ότι πρώτα θα φτιαχτεί ο καινούριος δρόμος για να μην υπάρχει όχληση στην περιοχή. Θα παραδοθεί ο καινούριος δρόμος και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης του δρόμου που σήμερα χρησιμοποιείται. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ο μεγάλος φόβος που είχαμε όλοι όταν είχε αρχίσει να συζητείτε αυτό το θέμα πριν από κάποιους μήνες, ότι θα ξεκινήσουν δηλαδή τελικά τα έργα, ήταν το τι θα γίνει με τη ροή των αυτοκινήτων ουσιαστικά από την Εθνική μέχρι τη Συγκρού, το κομμάτι αυτό της Ποσειδόνος που ενώνει, συνδέει την Εθνική με τη Συγκρού και στα δύο ρεύματα βεβαίως, γιατί είχαν ανησυχήσει όλοι ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τόσο μεγάλα έργα θα είναι ανυπόφορη η κίνηση, θα υπάρχουν μποτιλιαρίσματα και όλα τα σχετικά. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια απόλυτα φυσιολογική ροή και με διαβεβαιώνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος των έργων. Σας λέω ότι ο σχεδιασμός είναι ότι πρώτα να φτιαχτεί ο δρόμος που θα είναι στη συνέχεια ο κύριος δρόμος. Θα παραδοθεί αυτός ο δρόμος με μικρές ατέλειες στις συνδέσεις αρχικά. Δεν θα επηρεαστεί κάτι. Αφού παραδοθεί ο δρόμος, μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης. Άτζελα, μπορείς να ρωτήσεις. Δηλαδή το βλέπετε και σήμερα. Σας ακούει ο αντιπεριφερειάρχης. Ωραία. Μετατοπίζεται ο δρόμος πιο κοντά στη θάλασσα, θα υπάρξει κάποιο. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, πόσο πιο κοντά στη θάλασσα. Ακριβώς. Ο δρόμος ο νέος που θα φτιαχτεί είναι maximum 90 μέτρα πιο κοντά προς τη θάλασσα και σε κάποια σημεία θα είναι 50 μέτρα πιο κοντά στη θάλασσα. Θα είναι υψομετρικά περίπου έως και 3 μέτρα πιο κάτω από το ύψος του δρόμου που είναι σήμερα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το τείχος που σήμερα χωρίζει την πόλη από Πόσα τη θάλασσα. Μέτρα θα είναι αυτό, 1 χιλιόμετρο λιγότερο. Κοιτάξτε, σε ευθεία είναι 1,2 περίπου, αλλά θα φτάσει περίπου στο 1,6 με 1,8. Δηλαδή γύρω στα 1600 με 1800. Με διακλαδώσεις και τα λοιπά. Το κύριο είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει αυτό το τείχος που λειτουργεί σήμερα και χωρίζει την πόλη από τη θάλασσα. Ο άλλος δρόμος τι θα γίνει? Θα υπάρχει Ορίστε. Και κανάλι. Το κανάλι το οποίο θα φτιαχτεί θα είναι υπόγειο ουσιαστικά, θα είναι ξηρό κανάλι, θα έχει υδραυλικά συστήματα εκεί που ακριβώς είναι σήμερα ο υπερυψωμένος δρόμος. Ορίστε. Ο κόσμος θα το βλέπει? Όχι, όχι, δεν θα βλέπει τίποτα ο κόσμος. Ο κόσμος από πάνω θα βλέπει πράσινο. Ο κόσμος βασικά θα μπορεί να περνάει από τους δήμους απέναντι, ναι, από την Ποσειδόνους, δηλαδή Καλυθέας και Μοσχάτου Ταύρου, καλά Ακριβώς, τα λέω. Θα μπορεί με τα πόδια πια να περνάει προς το παραλιακό μέτωπο. Τώρα το βλέπουμε ως δρόμο, θα γίνει πράσινο δηλαδή. Ορίστε, εκεί που βλέπετε το δρόμο, θα υπάρχει υπόγεια, δηλαδή, ένα το κανάλι. Το Νιάρχος με το Φαλιρικό Δέλτα ενοποιούνται. Όχι μόνο το Νιάρχος, γιατί αυτές οι περιοχές που είμαστε τώρα είναι τα όρια 2 διαφορετικών δήμων. Λέω, είναι από την Εθνική Οδό, εκεί που είναι οι γέφυρες, έως τη λεωφόρο Συγκρού, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Γύρω στα 1600 μέτρα. Ναι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ενοποιούνται δηλαδή ουσιαστικά, ναι, αποκτούν μέτωπο στη θάλασσα 2 δήμοι οι οποίοι ήταν κάποτε παραλιακοί και σήμερα δεν είναι. Ανακοίνωται λοιπόν παραλιακή. Ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου και ο Δήμος Καλυθέας. Πότε θα είμαστε έτοιμοι, δηλαδή το έργο αυτό πότε το θα είναι Φεβρουάριο, έτοιμο. Το Φεβρουάριο του 19 θα παραδοθεί
όλο το έργο αυτό. Και θα έχουμε ανάπλαση στο Φαλιρικό Δέλτα. Από τη στιγμή που θα τελειώσει η διαδικασία με τα βαριά έργα υποδομής, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά, η οδοπία κτλ., θα ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι. Ταλαιπωρία θα υπάρξει για τους οδηγούς. Από ό,τι βλέπετε, σήμερα που κατασκευάζεται ο δρόμος, δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία. Θα ζητήσω λίγο από τον Γιάννη τον Μπουδούρη να ξαναγυρίσει στην Ποσειδόνος, να δούμε τη ροή της κίνησης. Και θέλω να σας πω ότι δεν θέλουν πολύ να μιλάνε γι' αυτό ακόμη από την περιφέρεια. Αλλά σε μια δεύτερη φάση, αν θυμάστε κι εσείς όλα όσα έχουν προαναγγελθεί, εδώ σε όλο το σημείο, κατά διαστήματα, θα υπάρχει και χώρος περιπάτου, θα υπάρχουν και γήπεδα, θα υπάρχει και ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο, μπορώ να το πω κάπως έτσι. Κοιτάξτε κάτι, επειδή δυστυχώς στη χώρα μας τα βάζουμε όλα μαζί σαν ένα τσουβάλι και μπερδευόμαστε, εμείς μιλάμε για την πρώτη φάση αυτή τη στιγμή. Εγώ μίλησα για τη δεύτερη. Ναι, μιλάμε για την πρώτη φάση. Θα εκτελεστεί όπως πρέπει να εκτελεστεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Και θα πάμε παρακάτω. Ωραία. Και κυρίως να επαναλάβουμε ότι με την ολοκλήρωση, παιδιά, αυτής της φάσης θα σταματήσει το μεγάλο θέμα των πλημμυρών που τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει πολλές φορές τις περιοχές αυτές. Και πριν από 3 χρόνια θυμόμαστε ότι ήταν πολύ σημαντικές οι ζημιές που είχε προκαλέσει. Για την περιφέρεια Αττικής είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Και πάμε στον